Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Όπως κάθε απόγευμα στο One Channel, παρακολουθούμε μαζί όσα συμβαίνουν όχι μόνο στη χώρα, αλλά και μοιραία πρέπει να παρακολουθούμε και όλα όσα γίνονται εν γέννη στον πλανήτη. Επηρεάζουν πλέον λόγω και της παγκοσμιοποίησης όλα όσα μπορούν να περιβάλλουν την δική μας ύπαρξη. Τα τύμπανα του πολέμου δυστυχώς είναι μια τέτοια περίπτωση. Και ηχούν, σε περισσότερες των μία περιπτώσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πόλεμοι στην περιοχή μας. Αλλά είχαμε δύο εξελίξεις αρκετά σημαντικές. Ο ηγέτης της Εσμπολάχ χαρακτηρίζει πλέον το Ισραήλ ως τον θήτη αυτής της επίθεσης με τους βομβητές και τους ασυρμάτους. Ήθελαν να μας εξοντώσουν όλους, λέει, και αυτό πιθανότατα είναι κήρυξη πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά θα δούμε και το τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δώσει ένα ψήφισμα που μπορεί να επιτρέπει στους Ουκρανούς να χρησιμοποιούν τα δυτικά όπλα για να πλήττουν στρατιωτικούς στόχους μέσα στη Ρωσία. Και καταλαβαίνετε ότι δεδομένων και των απειλών που έχουν εκτοξεύσει στο πρόσφατο παρελθόν οι Ρώσοι, τα πράγματα ούτε εκεί είναι καλά. Οι Ρώσοι έχουν πει ότι αυτό θα είναι casus belli και θα σημαίνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Τα τύμπανα του πολέμου βεβαίως ηχούν και εγχωρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου όλοι κατηγορούν όλους για bullying πλέον. Οι περισσότεροι κατηγορούν τον Στέφανο Κασελάκη, χωρίς να έχουν κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για αυτά που λένε, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά και μόνο αυτή η ατμόσφαιρα διάλυσης είναι ικανή προφανώς να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Αν και σε πρόσφατη δημοσκόπηση, χθες της ΠΑΛΣ, είχαμε μια, μάλλον θα έλεγε κανείς, ισορροπημένη επίδοση για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει εκεί πέριξ του 10% χωρίς περαιτέρω απώλειες. Υποθέτω άπαντες περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες μέρες και κυρίως στις εκλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά και διάφορα άλλα θα τα δούμε σήμερα εδώ αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, ένα βροχερό απόγευμα του Σεπτέμβρη, είναι φθινόπωρο, μπορεί κάποιες μέρες να βρέχει, δεν είναι υπερβολικό. Θα μιλήσουμε για πόλεμο, δυστυχώς. Και όταν μιλάμε για πόλεμο, επίσης δυστυχώς τον έχουμε συνδυάσει με τη Μαριλίζα Αναστασοπούλου που μας ενημερώνει για τέτοια θέματα. Μαριλίζα, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μαριλίζα, θέλω να πούμε και για τα δύο μέτωπα, γιατί έχουμε εξελίξεις και στα δύο. Ας ξεκινήσουμε από το κοντινότερο, ας ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, η οποία φαίνεται ότι παίρνει πλέον το πράσινο φως να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα εναντίον της Ρωσίας, στο έδαφος της Ρωσίας. Να μην προτρέχουμε, δεν πήρε ακριβώς πράσινο φως. Ουσιαστικά είναι μη δεσμευτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πιέζει τις κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η μεν Ρωσία μπορεί και χτυπάει, έτσι για να το απλοποιήσω, από όπου θέλει την Ουκρανία, ενώ οι Ουκρανοί έχουν μεν τα αρκετά όπλα, όχι όσα θα θέλανε, και δεν μπορούν να χτυπήσουν μέσα στη Ρωσία τους στρατιωτικούς πάντα στόχους. Μιλάμε. Αυτό το ψήφισμα είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι είναι πάνω από 400 υπέρ οι ψήφοι με 135 κατά. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν ψηφίστηκε απλά, είχε μια ευρύτατη πλειοψηφία. Και βλέπουμε την ανησυχία των ευρωβουλευτών στο τι θα γίνει στον πόλεμο. Το ψήφισμα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα μέσα ως προς την οικονομική βοήθεια κτλ. Αλλά η ουσία είναι ότι πιέζουν να μπορεί η Ουκρανία να χτυπήσει στο εσωτερικό της Ρωσίας. Και την ίδια ώρα η Αμερική συζητάει με την Αγγλία και πιέζει την Αγγλία προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, να σας ενημερώσω. Πράγματι, ο Πούτιν έχει πει ότι σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθεί ότι μπαίνει σε πόλεμο με ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Από την άλλη, υπάρχει ο αντίλογος ότι όπως η Ρωσία χτυπάει, έτσι μπορεί να χτυπήσει και η Ουκρανία, ειδικά σε μια περίοδο που βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει, με λιγότερες δυνάμεις από όσες θα ήθελε και από όσες έχει υπολογίσει από τους δυτικούς. Να πούμε όμως ότι η περίπτωση αυτή σκοντάφτει πάνω σε προηγούμενες απειλές των Ρώσων, οι οποίοι είχαν πει ευθαρσώς ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα σημαίνει κήρυξη πολέμου με το ΝΑΤΟ. Ναι, το έχουν ξαναπεί αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Να θυμίσουμε ότι από την αρχή αυτού του πολέμου υπάρχει μια λογική ποια γραμμή θα τραβήξουμε παραπέρα. Δηλαδή οι Ρώσοι είχαν πει μη δώσετε αυτά τα όπλα, τα δώσαν οι Δυτικοί. Δηλαδή πάνε τμήμα-τμήμα οι Δυτικοί να δούνε μέχρι πού θα αντιδράσει ο Πούτιν. Περί αυτού πρόκειται. Προφανώς για να υπάρχει αυτό το ψήφισμα
Η αντίληψη είναι ότι δεν θα φτάσουμε στα άκρα. Να σημειώσω ότι είναι έξαλλοι Ρώσοι, γιατί οι Ουκρανοί παίρνουν και από την Ινδία όπλα. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν φτιαχτεί δύο μέτωπα. Από τη μία η Ρωσία με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα κτλ. Και το Ιράν. Και από την άλλη είναι η Δυτική με την Ινδία. Και ουσιαστικά αυτά τα δύο μπλοκ δοκιμάζει το ένα το άλλο. Να σου πω ότι πριν από 15 λεπτά βλέπω δημοσίευμα, ξανά προειδοποιεί με πυρηνικό πόλεμο τη Δύση, με αφορμή αυτή την απόφαση του Κοινοβουλίου που μόλις μας είπες, και ελπίζουμε να είναι μια ακόμα από αυτές τις φορές που θα υποχωρήσουν, μην αρχίσουν να έρχονται τίποτα πυρηνικές βόμβες προς την Ευρώπη. Φαντάζομαι θα εκτραπεί εντελώς η κατάσταση. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Δυστυχώς να θυμίσω ότι από την αρχή το χρησιμοποιούν συχνά αυτή την απειλή για να μαζέψουν τους δυτικούς. Είναι πολλωστή φορά. Δεν λέω ότι θα το κάνουν, απλά λέω ότι δεν είναι πρώτη φορά. Χωρίς επιτυχία ιδιαίτερη μέχρι στιγμής. Υπάρχει και μια φιλολογία ότι η Ρωσία βρίσκεται πλέον στα τελευταία επιχειρησιακά της σημεία. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει παρακάτω άλλες εφεδρίες. Υπό την έννοια ότι δεν έχει οικονομική δύναμη πια για να συντηρήσει αυτόν τον πόλεμο. Αναλυτές, και Ουκρανοί αλλά και άλλοι, αναφέρουν ότι μέχρι το καλοκαίρι η Ρωσία θα έχει πτωχεύσει. Ναι, θα μου επιτρέψει εδώ να κρατήσω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί και το πρώτο καλοκαίρι του πολέμου υπήρχε ακριβώς η ίδια ανάλυση, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο η Ρωσία δεν θα αντέχει, και ως διαμαγείας, αλλάζοντας όλη τη δυναμική της χώρας στο εσωτερικό και των συνεργασιών στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι επιβιώνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν το βλέπω να γίνεται, γιατί έχει πάρα πολύ βοήθεια που δεν φαίνεται από τρίτες χώρες. Κυρίως από την αυτό Κίνα που πράγματι και το Ιράν, συμβαίνει έτσι. Είναι κυρίως από την Κίνα και το Ιράν, και επί της ουσίας όλη της η δυναμική και όλη της η μηχανή. Αυτό που έχει γίνει στη Ρωσία είναι ότι έχει αλλάξει τελείως η χώρα στο εσωτερικό. Είναι μια τελείως διαφορετική Ρωσία από ό,τι πριν δύο χρόνια. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει την ηγεσία της Ρωσίας, δεν ενδιαφέρει τον Πούτιν, αφορά τους πολίτες. Οι οποίοι προς το παρόν δεν εξεγείρονται. Για να πάμε και στο άλλο μέτωπο, διότι όχι, με την προχθεσινή και τη χθεσινή επίθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές, έχει πρώτον καταλύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα της Χεσμπολά. Τους έχει γεμίσει με φόβο, το λένε οι ίδιοι. Αλλά σήμερα είπαν ότι αυτό ενδεχομένως να είναι και κήρυξη πολέμου. Τι συμβαίνει εκεί? Ναι, πράγματι είχαμε τις δύο, όχι ακριβώς, επιθέσεις υπό μία έννοια με τους βομβητές και τα walkie-talkie, και βγήκε ο Νασράλα και είπε ότι αυτό είναι έγκλημα πολέμου, γιατί όλες αυτές οι εκρήξεις πέσανε και σε ανθρώπους που δεν είναι της Χεσμπολάχ, κάποια παιδιά, κάποιοι, οι διπλανοί, όποιος ήταν δίπλα. Ενώ οι ρουκέτες του, και είναι ας πούμε, κήρυξη δεν πολέμου, πέφτουν, αλλά τι εννοώ. Ναι, δεν κάνω κριτικές προς αυτό, λέω τι είπε τι είπε πριν λίγο για την ακρίβεια, αλλά ότι αποτελεί κήρυξη πολέμου. Επί της ουσίας, την ίδια ώρα που το έλεγε, το Ισραήλ είχε ξεκινήσει μία επίθεση σε στόχους, σε διάφορα σημεία που έχει η Χεσμπολάχ, οπλοστάσια κτλ. Και ακουγόντουσαν και τα αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι του. Ποια είναι η ουσία από πίσω σε αυτό το... Πράγματι έχουν αποσταθεροποιηθεί και οι Χεσμπολάχ, γιατί έχει μια τεράστια δυσκολία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Δεν χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα, γιατί φοβόντουσαν μη τους πιάνουν οι Ισραηλοί που κοιτάνε που βρίσκονται. Είχαν αυτά τα μέσα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα δεν μπορούν να στηριχτούν πουθενά και επικρατεί πανικός γενικά στο Λίβανο. Ο κόσμος δεν βγαίνει από τα σπίτια του, δεν πάει πουθενά. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολέμου ως προς το πώς αισθάνονται αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως. Τι κάνει το Ισραήλ και γιατί το κάνει αυτό? Το Ισραήλ στριμώχτηκε με την έννοια ότι τους πιέσαν πάρα πολύ να αποδεχτούν μία πρόταση του Biden για μία εκεχηρία, την οποία δεν θέλει η κυβέρνηση του Ισραήλ, αυτό είναι γνωστό. Την ίδια ώρα 60.000 Ισραηλινοί από το βορρά έχουν φύγει από τα σπίτια τους λόγω της κρίσης με το Λίβανο και αποφασίσανε να ρίξουν το βάρος στο βόρειο κομμάτι. Με όλες αυτές τις επιθέσεις ουσιαστικά ξεκινάει ένας πόλεμος, αλλά να σας πω ότι ταυτόχρονα διαπραγματεύονται και μία άλλη εκεχηρία. Προτείνει ο Νετανιάχου, διέρευσε πριν λίγο. Προσπαθούν να πείσουν, να προτείνουν να υπάρξει μία εκεχηρία σε μία φάση όπου θα
επιστρέψουν τους ομήρους, τους φυλακισμένους και θα δώσουν διέξοδο σε ανθρώπους της Χαμάς, όπως το Σινουάρ, να φύγει από τη Γάζα με ασφάλεια. Αυτό έχει διαρρεύσει. Δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ούτε αυτό, αλλά εξηγώ ότι προσπαθούν να ρίξουν το βάρος αλλού, όσο προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τη Γάζα. Μαριλίζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε συνδυάσει συνήθως με τέτοια έκτακτα και δυσάρεστα γεγονότα, αλλά η γνώση είναι μάλλον δύναμη στην προκειμένη περίπτωση. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται, μην μας πιάσουν εξαπίνιστα γεγονότα. Θα κλείσουμε με μια ερώτηση που θέλω απλώς μια δική σου κρίση. Πιστεύεις ότι υπάρχει κλιμάκωση στα δύο μέτωπα ή είναι business as usual και τις επόμενες μέρες θα αποκλιμακωθεί πάλι? Πιστεύω ότι από την πλευρά του Ισραήλ είναι μια κλιμάκωση ξεκάθαρη, γιατί έχουν στο μυαλό τους πώς θα μπορέσουν να βάλουν σε μια τάξη, να καθαρίσουν εμπασεπτό στο βόρειο κομμάτι, γιατί θέλουν να επιστρέψουν και οι Ισραηλινοί που έχουν μετακινηθεί. Είναι μια κλιμάκωση ξεκάθαρα. Πιστεύω επίσης ότι όμως και η Χεσμπολάχ, όπως έχει δείξει και το Ιράν, δεν θέλουν κλιμάκωση ανεξαρτήτως τι είπε στο διάταγμά του ανοιχτά, γιατί την ίδια ώρα... Αν μπορούν, και απλά να πω κιόλας ότι την ίδια ώρα που τα συζητάμε αυτά, το Ιράν είναι σε συζητήσεις με την Αμερική για να μπορέσουν ξανά να βρουν άκρη με τα πυρηνικά. Άρα αυτό μας δείχνει ότι όταν το Ιράν θέλει να τα βρει με την Αμερική, να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν, το τελευταίο που θέλουν είναι την κλιμάκωση. Άρα από τις κινήσεις τους εγώ θεωρώ θα προσπαθήσουν να αποκλιμακώσουν όσο μπορούν. Και βεβαίως αλλά το Ισραήλ πίεσε ξεκάθαρα. Βεβαίως έχουμε σύντομα και την επέτειο, τη φρικτή επέτειο του ενός έτους από αυτή την πραγματικά ανήκουστη επίθεση που είχε εκτοξεύσει η Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, σκοτώνοντας, βιάζοντας και απαγάγοντας ανθρώπους. Μαριλίζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και από το πολεμικό ρεπορτάζ του εξωτερικού, για να πάμε στο πολεμικό ρεπορτάζ εσωτερικού. Καταρχήν, ας καλησπέρισω τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Ζαμπάρα, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέ. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε, έστω και από απόσταση αυτή τη φορά. Δεν πειράζει, η τεχνολογία βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να δούμε μαζί, έτσι περισσότερο για να μπούμε στο κλίμα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι το μόνο και ούτε ενδεικτικό περιστατικό. Τι υπόθηκε πάλι σήμερα σε αυτό το μπαράζα ψυμαχιών μεταξύ των δύο στρατοπέδων που έχουν σχηματοποιηθεί πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή των ανθρώπων που είναι μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη και των ανθρώπων που τον αμφισβητούν? Να δούμε καταρχήν τι είπε η κυρία Τζάκρη σήμερα, η οποία κατηγόρησε και αυτή για μπούλινγκ τον κύριο Ραγκούση. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που κράτησα στο μυαλό μου από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο πρόεδρος, ο Κασελάκης, ήταν ότι όποιος έχει πραγματικά θεωρεί ότι υφίσταται μπούλινγκ, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα. Ναι, το είπε. Δεν είδα κανένα να πηγαίνει. Ναι. Απέναντίας, τώρα το να μιλάει ο κύριος Ρακούσης για μπούλινγκ, αυτό με ξεπερνά. Έτσι. Γιατί το λέτε? Με ξεπερνά, ξέρει αυτός. Από εκεί και πέρα όμως. Τι εννοείται, ξέρει αυτός. Ξέρει αυτός, ξέρει πολύ καλά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Με πολλούς. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου, εγώ αυτό που βλέπω να υφίσταται μπούλινγκ στην παρούσα φάση είναι ο κύριος Κασελάκης. Μπούλινγκ λοιπόν, και ενημερώθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης για αυτή τη δήλωση της Θεοδόρας Τζάκρη και απάντησε. Για να δούμε τι είπε. Είπε η κυρία Τζάκρη λοιπόν, ξέρει αυτός, με ξεπερνάει να μιλάει για μπούλινγκ ο Ραγκούσης. Λοιπόν, λέω, τέτοια λάσπη εγώ στη δημόσια ζωή μου δεν θυμάμαι να έχω δεχτεί ξανά, από αυτήν, σαν αυτήν που εκτόξευσε σήμερα και κυρία Τζάκρη. Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ νυφάλια. Την προκαλώ και απαιτώ να πει δημόσια τι εννοεί. Δεν υπάρχει μία δυνατότητα στην κυρία Τσάγκρη να τεκμηριώσει τέτοιο ισχυρισμό σε βάρος μου. Εάν δεν το κάνει η κυρία Τσάγκρη, αν το κάνει όπως είμαι βέβαιος θα το κάνει με ψευδή τρόπο, τότε είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με όλες τις συνέπειες και πολιτικές και κομματικές και νομικές. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Ραγκούσης λέει λάθος το όνομα της κυρίας Τσάγκρη, την είπε δύο φορές Τσάγκρη. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι, αν είναι ενδεικτικό του ύφους. Αλλά κύριε Ζαμπάρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλα τα προηγούμενα χρόνια και όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και εν γέννη η ανανεωτική αριστερά βρισκόταν στο προσκήνιο, διαρκώς ακούγαμε δηλώσεις περί ηθικού πλεονεκτήματος και περί συντροφικότητας, περί ενός άλλου ήθους της αριστεράς. Τώρα που βγήκαν τα μαχαίρια σε αυτή την εσωκομματική διαμάχη, διαπιστώνουμε ότι αυτό που συνέβαινε πίσω από την κουρτίνα της συντροφικότητας ήταν ένα ανηλαιές κυνηγητό μεταξύ συντρόφων, οι οποίοι μάζευαν ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα και τώρα τα βγάζουν σαν να γίνεται πλέον κανονικός πόλεμος. Πώς το εξηγείτε όλο αυτό? Μήπως τελικά δεν υπήρχε ποτέ αυτή η συντροφικότητα?
Κύριε Ζαχαρέ, νομίζω ότι η συντροφικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε. Απλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεφύγει από την πολιτική αντιπαράθεση και πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους προσωπικές, αν θέλετε, αντεκλήσεις και διαξεφισμούς. Αυτό όμως, κατά την άποψή μου, κύριε Ζαχαρέ, όχι μόνο δεν βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ να βρει ένα βηματισμό, αλλά εντείνει μια κατάσταση διάλυσης, παρατεταμένης, αν θέλετε, διάρκεια της εσωστρέφειας και μια κατάσταση που δεν αφορά και την κοινωνία σε τελική ανάλυση. Την κοινωνία. Πρέπει να γνωρίζει το ποιόν των ανθρώπων τους οποίους ψηφίζει. Αν το ποιόν των ανθρώπων είναι τέτοιου τύπου, υποθέτω ότι ο κόσμος θα απομακρυνθεί. Επιτρέψτε μου να πω, λέω το εξής, δεν αφορά την κοινωνία όλο αυτό το σύριαλ που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά όμως την κοινωνία, κύριε Ζαχαρέ, τα πολιτικά προτάγματα, οι πολιτικές προτάσεις, το πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως οι απαντήσεις που καλείται να δώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κοινωνία. Μισό λεπτό, κύριε Ζαμπάρα, μισό λεπτό. Σχηματικά. Βάλτε ένα κόμμα. Να το πω σχηματικά, αν μου επιτρέπετε. Περιμένετε, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για πολιτικές αυτή τη στιγμή. Σας κάλεσα εδώ. Προφανώς πείτε τη γνώμη σας, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά το ερώτημά μου δεν αφορά στις πολιτικές. Τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ τις ακούσαμε επί σειρά ετών και τις ακούγαμε μέχρι πρότινος. Τώρα έχουμε καινούριο σερίφι στην πόλη. Ο σερίφις αυτός λέγεται εσωκομματική έριδα. Και επ' αυτού ρωτώ, τα υπόλοιπα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανακούσει. Τα αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν για να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο. Και για να σας κάνω έτσι πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ποιος ευθύνεται για αυτό το χάλι? Καταρχάς, έχετε δίκιο. Εγώ δεν θέλω να αποφύγω καμία ερώτηση. Απλά προσπαθώ να περιγράψω την παρούσα κατάσταση. Οι πολιτικές, κύριε Ζαχαρέ, χρειάζονται. Ο κόσμος ψηφίζει ένα κόμμα με βάση τις πολιτικές που προτείνει απέναντι στους πολίτες και στην κοινωνία. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτή την κατάσταση δεν τιμά κανέναν. Και το ποιος φταίει, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες κατά την άποψή μου θα πρέπει να συζητηθούν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω πραγματικά στο δημόσιο λόγο να μπω σε μια διαδικασία εσωστρέφειας και μια διαδικασία που έχουμε πιστεύετε ότι δεν ρωτάει ο κόσμος αυτό που σας ρώτησα. Δηλαδή οι πολίτες στον δρόμο δεν σας ρωτάνε αυτό που σας ρώτησα τώρα. Αν σας έβρισκα, τι να σας πω, σε ένα καφενείο, στην αγορά, κάπου, πιστεύετε ότι δεν θα σας ρώταγαν οι πολίτες αυτό? Γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει? Υπάρχει κάποια εξήγηση που μπορείτε να δώσετε? Κύριε Ζαχαρέ, αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι όσο ξεφεύγουμε από την δουλειά που θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, που δεν είναι άλλη από την πρόταση συγκεκριμένων πολιτικών ανακούφισης της κοινωνίας από μια κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει λύση και αναλώνεται σε τέτοιες, αν θέλετε, συγκρούσεις. Και θα δώσετε εσείς που έτσι κι αλλιώς τσακώνεστε. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο τα στελέχη τα οποία μπαίνουν σε μια διαδικασία αντεκλήσεων αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός οργανισμός και το καθήκον και των στελεχών. Ωραία, γι' αυτό σας κάνω αυτές τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και των μελών είναι να βρούμε λύσεις στο αδιέξοδο. Αυτή κύριε τη στιγμή Ζαμπάρα, είναι πολύ σημαντικό. Μου απαντάτε τρομερά γενικά και δεν μπορώ να βγάλω άκρη έτσι. Όχι. Μου λέτε γενικά πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Είναι αυτονόητο ότι ένα κόμμα πρέπει να εκφράζει πολιτικές. Αλλά εγώ σας ρωτάω για τέταρτη φορά. Για ποιο λόγο, όχι απλώς υπάρχουν προφανώς αντιδικίες. Στα κόμματα είναι λογικό να υπάρχουν. Θα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση από αυτό. Και ρωτάω, ποιανού ευθύνη είναι? Κύριε Ζαχαρέ, δεν απαντάω γενικά. Ξέρετε, απαντάω πολύ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις σας. Απλά επιτρέψτε μου να πω αυτό που θέλω εγώ. Και ας το κρίνει ο τηλεθεατής, ας το κρίνει ο πολίτης. Επιτρέψτε μου, εγώ κάνω επίσης τις ερωτήσεις και μπορώ να κρίνω και τις απαντήσεις επίσης. Γι' αυτό και σας ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Δεν σας απαγορεύω, αλλά έχετε πει τέσσερις φορές το ίδιο πράγμα. Ότι έχει σημασία η πολιτική και όχι σημασία ο τσακωμός. Το κατάλαβα. Δεν έχει, εσείς λέτε. Ωραία, τώρα που είπα ναι. Τώρα που είπα ναι, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Ωραία, ναι, έχει. Πείτε. Αυτονόητο. Γιατί γίνεται, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο συμβαίνει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μία σειρά λαθών που έχουν γίνει και από την πλευρά της ηγεσίας οδήγησαν σε μία παρατεταμένη κρίση και σε μία εσωστρέφεια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά
επειδή ακριβώς είχαμε μια πολιτική διαδικασία και ειδικά μετά την Κεντρική Επιτροπή, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, θα πρέπει από εδώ και στο εξής, ορίζοντας πολύ συγκεκριμένα βήματα για τις πολιτικές επιμένω διαδικασίες, όπως είναι το συνέδριο, όπως είναι η εκλογή της νέας ηγεσίας από τη βάση, εκεί θα πρέπει να πάμε κατά την άποψή μου για να βγούμε από το αδιέξοδο και εκεί θα πρέπει να ακούσουμε τις πολιτικές προτάσεις και τα πολιτικά πλαίσια των υποψηφίων, να πάμε σε μια τέτοια πολιτική διαδικασία για να μπορέσουμε, γιατί μου λέτε ότι δεν σας απαντάω, να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Που προφανώς αυτή η κατάσταση είναι προβληματική, είναι πολύ άσχημη και η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω είναι εξαιρετικά, πώς να το πω έτσι, προβληματική. Νομίζω ότι κάνετε εξαιρετικά τη δουλειά μου. Κάνετε εξαιρετικά τη δουλειά μου. Περιγράφετε αυτό που έτσι κι αλλιώς θα περιέγραφα κι εγώ. Ας μην επιμείνω άλλο, δεν έχει νόημα. Ας προχωρήσουμε δεν παρακάτω. Θέλω. Όχι. Ξέρετε κάτι, δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά σας το λέω. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια κουβέντα μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός, κύριε Ζαχαρέα, να το πω έτσι με έναν τίτλο, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Με όλο το σεβασμό. Το γεγονός ότι έχουμε γίνει τόλμη και γοητεία. Εντάξει. Το ζήτημα είναι και πώς τοποθετούμαστε εμείς. Ποιος είναι αυτός που τολμάει και ποιος έχει γοητεία. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Προσπαθώ με έναν τίτλο να περιγράψω όχι με τον τίτλο αυτόν που σας είπα, αλλά σαν ένα σύριαλ γεγονότων που αυτή τη στιγμή συμβαίνουν μέσα σε ένα Ωραία. Κόμμα. Συμβαίνουν Πάμε σε ένα στο κόμμα επόμενο ερώτημα. Είναι η εξωματική αντιπολίτευση. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Ας πούμε ότι πράγματι όλα κάπως κυλάνε, ομαλά όχι, βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου ομαλό αυτό που συμβαίνει, αλλά κάπως καταλήγεται. Παίρνω ένα υποθετικό σενάριο ότι κερδίζει ξανά τις εκλογές του Στέφανος Κασελάκης και το κόμμα είναι του Στέφανου Κασελάκη. Μπορεί να συνυπάρξει και ο Στέφανος Κασελάκης και τα στελέχη που βρίσκονται πέριξ αυτού με τους υβριστές τους. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσο περνάει ο καιρός και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, ναι, είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, για να το αντιστρέψω λίγο. Πολλοί από εμάς και οι υποψήφοι για την Προεδρία έχουν δεσμευτεί ότι την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα ποιος είναι πρόεδρος, βάζοντας το εγώ κάτω από το εμείς, θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το κόμμα που είναι η εξωματική αντιπολίτευση και να προσπαθήσουμε να το ανασυγκροτήσουμε και να το αναστηλώσουμε. Άρα νομίζω ότι απαντάω στο ερώτημά σας ότι η επόμενη μέρα πρέπει να βρει το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο. Ενωμένο και ακόμα με μια συλλογική και με αυτούς που βρίζουν το Στέφανο Κασελάκη σήμερα. Λειτουργία. Ακόμα και με αυτούς που τον βρίζουν σήμερα το Στέφανο Κασελάκη με αυτόν τον τρόπο. Εγώ λέω, κύριε Ζαχαρή, ότι αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά την εκλογή νέου Προέδρου, δεν υπάρχει καμία απολύτως πολυτέλεια για νέες διασπάσεις, νέες αποχωρήσεις και νέες, αν θέλετε, φυγόκεντρες. Άρα παραμένετε ως έχετε και με αυτούς που τον αμφισβήτησαν, με αυτούς που τον υπονόμευσαν, παραμένει ως έχει η κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τότε όλη αυτή η διαδικασία. Πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω τότε γιατί γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες. Αν είναι να κερδίσει ο Στέφανος Κασελάκης και να πρέπει να παραμείνουν μέσα όλοι αυτοί που τον υπονόμευσαν, οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πραξικόπημα, όπως ο ίδιος είπε, δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λογική υπάρχει πίσω από αυτό. Αν μου την εξηγήσετε, καλώς, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος θα συνυπάρξει με κάποιον που τον υπονόμευσε πριν από μερικούς μήνες. Προσπαθώ να σας εξηγήσω, κύριε Ζαχαρέ, μια λογική που θα έπρεπε να επικρατεί κατά την άποψή μου και το λέω ταπεινά σε όλα τα μυαλά, αν θέλετε, και τις σκέψεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και στα κόμματα και σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν, παρά τις σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις, υπάρχει η ικανότητα και η δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί. Τι λέτε, κύριε Ζαμπάρα, επειδή είστε μικρότερος από μένα, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ σε κανένα ελληνικό κόμμα να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Σε κανένα, πραγματικά. Ποτέ δεν έχουν καταφερθεί με τέτοιες εκφράσεις ο ένας εναντίον του άλλου. Εδώ μιλάμε για καταγγελίες πολύ σοβαρές. Η κυρία Νοτοπούλου καταγγέλει τον κύριο Κασελάκη ότι της έχει κάνει bullying. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή είναι αυτή η καταγγελία.
Εγώ μπορώ να σας πω πάντως και αυτό είναι ανεξάρτητο από την ηλικία, γιατί έχω διαβάσει πολιτική ιστορία, αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, ότι σε πολλά κόμματα είχαμε πολύ σφοδρές αντιπαραθέσεις. Θυμάστε και την περίοδο Γεωργίου Παπανδρέου και Βενιζέλου, Βαγγέλη Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, που είχαμε μια σφοδρή αντιπαράθεση. Δεν θυμάμαι τον Βαγγέλη Βενιζέλου να βρίζει, ούτε να λέει ότι το έκανε μπούλινγκ ο Γιώργος Παπανδρέου. Υπάρχουν, ξαναλέω, πολλά περιστατικά που αν τα ανατρέξουμε από τη μνήμη μας θα βρούμε αντίστοιχες αντιπαραθέσεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να κρύψω τα λόγια μου. Είναι μια πολύ άσχημη και δύσκολη κατάσταση για το μέλλον. Ξαναλέω όμως, στο επίπεδο της έκκλησης, στο επίπεδο της διάθεσης και έστω και ψυχοκινητικά κάποια στελέχη το βάζουμε αυτό για να βοηθήσουμε για την επόμενη μέρα, θα πρέπει να βρούμε, κύριε Ζαχαρέ, έναν τέτοιο τρόπο κοινού βηματισμού. Το κατάλαβα. Μου το είπατε και το κατάλαβα, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο σε όλα όσα συμβαίνουν. Και πάμε κατευθείαν ξανά στη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί υπάρχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να συνδεθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός και βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μέχρι τότε όμως, ας δούμε μαζί τι λέει ένας αναλυτής, πάλι από τα Εμμυράτα, Άραβας αυτή τη φορά, λέγεται Άμζαν Τάχα ή Ταχά, δεν ξέρω πώς προφέρεται, και ο οποίος έκανε μια ανάρτηση προσπαθώντας να εξηγήσει όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή δηλαδή ένα χρόνο, που η Χαμάς εισέβαλε στο έδαφος του Ισραήλ και μετά η Χεσμπολάχ, με έναν τρόπο που δεν έχουμε συνηθίσει, πήγε και πήρε το μέρος και άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Υποθέτω ότι αν είχε γίνει κάτι από ένα δυτικό κράτος υπέρ του Ισραήλ, θα είχαν ξεσηκωθεί οι πάντες. Για να δούμε όμως τι λέει ο αναλυτής από τα Εμμυράτα. Λοιπόν, τόλμησες να χτυπήσεις, λέει ο Άμζαν Τάχα, είναι ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής. Τόλμησες να χτυπήσεις ένα έξυπνο και θαραλέο έθνος στις 7 Οκτωβρίου, διαπράττοντας γενοκτονία, απαγάγοντας τα παιδιά τους και βιάζοντας τις γυναίκες τους. Νόμιζες ότι θα πέσουν, αλλά σηκώθηκαν ξανά, επιστρέφοντας μετά από 11 μήνες για να διορθώσουν αυτό που είχε μόνο στιγμή γλιστρήσει, την νοημοσύνη τους. Και συνεχίζει. Τώρα θα σας στείλουν 1000 χρόνια πίσω, σε μια εποχή χωρίς τεχνολογία, όπου ένας ήχος κλίσης μοιάζει με θανατηφόρο κουδούνι και ένα μπίπ είναι ένας εφιάλτης. Οι επιθέσεις τηλεειδοποίηση του Χεσμπολά και το σημερινό χτύπημα του V82 δεν είναι απλώς στρατιωτικές νίκες. Αντιπροσωπεύουν έναν θρίαμβο για τη Μέση Ανατολή, επί του ριζοσπαστισμού, μία νίκη όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για όλους όσους αντιστέκονται στον δρόμο. Και αυτό το γράφει ένας Άραβας, κυρίες και κύριοι. Το αφήνω στην κρίση σας για το τι λένε οι ίδιοι οι Άραβες τελικά και για και αυτή την τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και για τη Χαμάς, και αυτοί οι τρομοκράτες είναι. Ο κύριος Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον έχουμε σε σύνδεση με Skype. Όχι, δυστυχώς βλέπω μπάρες ξανά. Ελπίζω ότι θα τον ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι να αποκατασταθεί η εικόνα για να δω. Α, τον βλέπουμε κιόλας. Γεια σας, κύριε Πλακούδα, πώς είστε? Καλησπέρα σας, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές, πριν μπούμε στα ζουμερά, ένας άνθρωπος που ζει στα Εμμυράτα νιώθει το ίδιο ασφαλής με έναν άνθρωπο που ζει στην Ευρώπη. Έτσι, φαντάζομαι ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ούτε. Περισσότερο ασφαλής στα Εμμυράτα από ό,τι στην Ευρώπη. Περισσότερο ασφαλής, ναι. Λογικό είναι, υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Εδώ δεν σημειώνονται ούτε φόνοι, ούτε βιασμοί, ούτε τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό σας το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η διάκριση? Τους αξιωματικούς. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση? Γιατί στην Ευρώπη έρχονται και κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αλλά εκεί όχι? Γιατί στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίξαμε τις πύλες στο όνομα της ελευθερίας και του δικαιωματισμού και της χριστιανικής συλλεσπλαχνίας στους πάντες και δυστυχώς υποδεχθήκαμε κυριολεκτικά τους χειρότερους των χειρότερων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εδώ στα Εμμυράτα δεν μπαίνει κανείς στη χώρα δίχως βίζα. Άρα προτού εκδοθεί η βίζα από τον ιδιώτη ή δημόσιο εργοδότη σου, σε υποβάλλουν σε ένα εξονυχιστικό background check από τις δημοσιεύσεις σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους οικογενειακούς δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα ή με την τρομοκρατική ομάδα. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Οι Σιήτες του Λιβάνου δεν μεταβαίνουν στα Εμμυράτα για δουλειά, ούτε στη Σαουδική Αραβία. Δεν εκδίδονται οι βίζες.
Δεν υπάρχουν οργανώσεις. Στους χριστιανούς του Λιβάνου, αλλά όχι στους σύλλητες μουσουλμάνους του Λιβάνου. Δεν υπάρχουν οργανώσεις που να διαμαρτύρονται ανθρωπιστικές ή αριστερές ή άλλοι που να λένε ότι δεν είναι ανθρωπισμός αυτό το πράγμα, να κάνουν διαδηλώσεις, δεν γίνονται τέτοια. Ας διαδηλώσουν, έτσι, θα αγοράσω το popcorn από το διπλανό σούπερ μάρκετ, ας διαδηλώσουν εναντίον της πολιτικής αυτής. Πάντως εγώ δεν θα διαδήλωνα, γιατί αισθάνομαι εδώ μια απίστευτη ασφάλεια που δεν την αισθάνθηκα ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Λονδίνο, ούτε πουθενά άλλου. Και το κυριότερο, ομιλούμε περί Μέσης Ανατολής και σε μια χώρα όπου με μόλις το 10% του πληθυσμού οι ντόπιοι και το υπόλοιπο 90% του πληθυσμού οι ξένοι, όπως εγώ, δεν έχει σημειωθεί ούτε ένα τρομοκρατικό χτύπημα και δεν έχει σημειωθεί έστω μία ένοπλη αντίδραση μετά τη συμφωνία στο Αβραάμ. Γιατί υπάρχουν εδώ οι βαθύτατα συντηρητικοί μουσουλμάνοι από το Πακιστάν, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι αντιτίθεται στο Ισραήλ. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας εδώ, ούτε διανοήθηκε να ανατιναχθεί εδώ. Στην Ευρώπη όμως, μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όχι απλά σημειώθηκαν τα πρώτα τρομοκρατικά χτυπήματα μακριά από τα πεδία των μαχών της Μέσης Ανατολής, αλλά θα σημειωθούν και χειρότερα. Δηλαδή παρατηρείται μια αυξητική τάση. Ωραία. Για να καταλάβουμε λίγο, γιατί πραγματικά, ξέρετε, υπάρχει μια θολή εντύπωση για το τι ακριβώς είναι η Μέση Ανατολή, τι είναι οι Άραβες, τι είναι οι Σουνίτες, τι είναι οι Σιίτες. Ξέρετε, δεν είναι πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά στους Έλληνες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι χώρες που δεν μετέχουν σε αυτό το τόξο του κακού, δηλαδή Ιράν, Λίβανος, Γάζα και ενδεχομένως και Σομαλίες ή πιο κάτω η Εμένη, οι χώρες που δεν μετέχουν σε αυτό το τόξο του κακού, δεν νιώθουν αλληλεγγύη προς τους αδερφούς Άραβες που ζουν σε αυτές τις περιοχές? Δεν είναι, πώς να το πει κανείς, εχθροί του Ισραήλ και αυτοί ή όχι? Αν ανοίξει κάποιος το κινητό του για το e-food, το Talabat, υπάρχει η επιλογή. Donation for Gaza. Μάλιστα. Σε όλα τα εμπορικά υπάρχει. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ένα περίπτερο δωρές υπέρ της Γάζας και υπέρ των Παλαιστινίων. Άλλο όμως η υποστήριξη των Παλαιστινίων ως άνθρωποι και άλλο η υποστήριξη της Χαμάς, μιας τρομοκρατικής ομάδας ως παραθυάδα της μουσουλμανικής αδελφότητος. Η μουσουλμανική αδελφότητα εχθρεύεται την Αίγυπτο, όπως επίσης εχθρεύεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικότερα τις μοναρχίες του κόλπου. Άρα υπάρχει εκ φύσεως μια αντιπάθεια προς την Χαμάς και προς την μουσουλμανική αδελφότητα. Άρα οι Εμμυρατιανοί δεν αισθάνονται μία απειλή από το Ισραήλ. Δεν έχουν ουδέποτε μετάσχει στις εχθροπραξίες εναντίον του Ισραήλ, όπως παραδείγματος χάρη μετήχε το Ιράκ, παρά την μη γεωγραφική γειτνίαση. Άρα, για τους εδώ κατοίκους του κόλπου, η παριθμόν ένα απειλή το Ιράν. Η παριθμόν δύο απειλή η μουσουλμανική αδελφότητα και οι παραφιάδες αυτής. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει τις ίδιες ακριβώς απειλές. Άρα η εχθρότητα με αυτούς σας κάνουν να είστε, κάνουν μάλλον τους Εμμυρατιανούς με τους Ισραηλινούς να έρχονται πιο κοντά, γιατί έχουν κοινό εχθρό. Σε ό,τι αφορά σε αυτές τις επιθέσεις που έκανε τώρα το Ισραήλ, εσείς έχετε μεγάλη γνώση, είστε ειδικός στο αντικείμενο. Έχουν πλήξει σοβαρά, πολύ σοβαρά, ανεπανόρθωτα την επιχειρησιακή δυνατότητα της Χεζμπολάχ? Ωραία ερώτηση. Δεν θα το μάθουμε στο άμεσο μέλλον. Θα το μάθουμε όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί κατά πάσα πιθανότητα ξεκίνησε η εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο πριν από λίγα λεπτά. Σωστά, το αναφέραμε κι εμείς. Γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος ότι είχαν διανεμηθεί οι εν λόγω βομβητές σε χιλιάδες μέλη της Χεζμπολάχ, ορισμένα εξ αυτών μεσαία και ανώταρα στελέχη της τρομοκρατικής ομάδας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η Χεζμπολάχ συνιστά μία sui generis τρομοκρατική ομάδα, δηλαδή ένα υβρίδιο μεταξύ κόμματος, κράτος εν κράτη ή παρακράτους, τρομοκρατικής ομάδος και αντάρτικου και οργανωμένου εγκλημάτος. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το ναχτάρμα
Η Χεζμπολάχ στρατολόγησε και στρατολογεί ακόμα δεκάδες χιλιάδες μαχητές, από 20 έως 40.000, πέραν του οπλοστασίου της. Από αυτούς γνωρίζουμε με τα βεβαιότητας ότι 2.500 σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών της Συρίας και άλλοι περίπου 1.000 σκοτώθηκαν από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο και εντεύθεν. Τώρα, υπάρχουν οι αναφορές, ακόμα συγκεκριμένες, για 3 έως 5.000 τραυματίες. Αλλά σε τι? Στους αγγελιοφόρους, στα παιδιά για τα θελήματα ή στους διοικητές? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Θα το γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα διαπιστώσουμε τις ελλείψεις ή όχι ελλείψεις στην πρώτη γραμμή στο Νότιο Λίβανο. Πέραν όμως αυτού, πρέπει να σημειώσουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, το φόβο και την καχυποψία εντός της Χεζμπολάχ. Πλέον ουδής εμπιστεύεται κανέναν. Γιατί κάποιος πρόδωσε τα μυστικά της οργάνωσης στους Ισραηλινούς και έτσι παραδόθηκαν οι συσκευές αυτές με τους κατάλληλους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Άρα πλέον αμφιβάλλεις και αμφισβητείς τη νομιμοφροσύνη ακόμα και του γείτονα ή φίλου που ανήκει στην ίδια οργάνωση. Το πρώτο σημείο αυτό. Το δεύτερο επίσης, αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες ακόμα και στελεχών που ίσως δεν είχαν γνωστοποιηθεί στην κοινωνία. Τις αποκάλυψαν οι ίδιοι τελικά από ό,τι φαίνεται στα social media. Ακριβώς, ακριβώς. Και πλέον σημειώθηκαν από χριστιανούς και σουνίτες μουσουλμάνες και άλλους στα νοσοκομεία. Όνομα, επίθετο, ομάδα αίματος, τόπους καταγωγής, σημειώθηκαν όλα στα τευτέρια. Και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Από αυτό το πλήγμα δεν ανακάμπτεις εύκολα. Και εδώ υπάρχουν οι δύο αναγνώσεις, οι ερμηνείες. Ήταν ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, μην διανοηθείς καν, ή ήταν τα προεόρτια της εισβολής? Τι πιστεύετε, και να κλείσουμε με αυτό. Αν κρίνουμε από τις εξελίξεις των τελευταίων λεπτών, μάλλον ήταν τα προεόρτια μιας της εισβολής. Δηλαδή ένα συντριπτικό πλήγμα στην οργάνωση, το οποίο θα πυροδοτούσε μεταξύ άλλων αυτό το, τη διχόνοια και το αλληλοφάγωμα, ενώ το Ισραήλ θα διέτασε την προέλαση στο Νότιο Λίβανο. Κύριε Πλακούδα. Και θα τους ευνηδίαζε. Ελάτε, μην σας κόψω τη φράση, ήθελα να νομίζω ότι τελειώσατε. Όχι, παρακαλώ. Θέλω να εκμεταλλευτώ τη γνώση σας και θέλω να σας παρακαλέσω να ξανακάνουμε μια σύνδεση την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε και νεότερα στοιχεία, γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα να τα διαβάζω εγώ στο BBC και να μαθαίνω τι γίνεται, και διαφορετικό να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται εκεί, έχοντας μεγάλη γνώση και της ιστορίας της περιοχής και της ιστορίας των εχθροπραξιών, και μου τα λέτε διαφορετικά και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ επί του παρόντος. Δεν σας λέω υπομονή ούτε κουράγιο. Όπως είπατε και μόνος σας, είστε πιο ασφαλείς εκεί από ότι εμείς εδώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στα Εμιράτα. Έχει νυχτώσει εκεί. Θα μείνουμε στο θέμα σε λίγο, γιατί όσα είπαμε τώρα τα άκουγε η αρμόδια υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, την οποία σε λίγα λεπτά θα έχουμε εδώ. Μέχρι τότε θέλω να πάω με Skype πάλι για λίγο στον κύριο Βασίλη Γιώγιακα. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γιώγιακας μαζί με άλλους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν μια ερώτηση προς τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, για τα κόκκινα δάνεια. Και έχω να κάνω μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Είναι αρκετά επιθετικός ο τόνος της επιστολής και θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος που τώρα, κύριε Γιώγιακα, κάνατε αυτή την ερώτηση. Γιατί δεν την κάνατε τα Χριστούγεννα ή πέρυσι το Πάσχα, ας πούμε. Γιατί τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μία, θα έλεγα, έκφραση και απέτηση της κοινωνίας μας. Όλοι μας βλέπουμε την αγωνία πολλών συνανθρώπων οι οποίοι έχουν θέματα με τα κόκκινα δάνεια, έχουν χρέη και δάνεια στις τράπεζες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Και όχι μόνο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, πολλοί από τα φαν, κύριε αγαπητέ φίλε, έχουν έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ενώ προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δεν έχουν καμία απολύτως ανταπόκριση. Άρα, λοιπόν, αυτό θεωρήσαμε... δεν απαντάει στο ερώτημα το χρονικό που έθεσα. Γιατί μα τώρα. Δεν υπήρχε, απλώς δεν υπάρχει καμία απολύτως σκοπιμότητα. Ήταν μια σκέψη
και προβληματισμός και άλλων συναδέλφων μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και με την έναρξη της καινούργιας κοινοβουλευτικής περίοδου. Έτσι καταθέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Ωραία. Άρα, το ερώτημά μου λοιπόν τώρα. Και μόνο... Υπομονή λίγο να θέτω και εγώ τα ερωτήματα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Διάβασα πολύ καλά την επιστολή σας. Αντιλαμβάνομαι ότι αν θα μπορούσα να επιλέξω έναν τίτλο ως δημοσιογράφος εγώ για να το βάλω στην επιστολή σας, θα ήταν ότι θέλετε με κάποιον τρόπο να προστατεύετε η πρώτη κατοικία. Κάνω λάθος? Απόλυτα ξεκάθαρα και σωστά. Ωραία. Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής για την πρώτη κατοικία? Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής να υποστηρίζει κάτι τέτοιο? Αντιλαμβάνεστε ότι εάν εγώ που έχω πάρει δάνειο πρώτης κατοικίας έχω αυτή την προστασία, δεν θα πληρώσω το δάνειο, θα το πιστολιάσω όπως λένε στην πιάτσα, με αποτέλεσμα να καταρρέσει το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική πίσω από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολλές και μάλιστα ευάλωτες ομάδες, άνθρωποι με πολλά προβλήματα που έχουν περάσει και κεπά και όντως έχουμε νομοθετήσει. Εμείς νομοθετήσαμε. Ακριβώς, γι' αυτό έχουμε... να σας πω κάτι. Προσπαθώ να διαλευκάνω λίγο την κατάσταση. Μην μου τη θολώνετε. Μου τη θολώνετε λίγο, γιατί είναι γνωστό ότι εσείς νομοθετήσατε, το έχετε ψηφίσει και εσείς ο ίδιος, έχετε ψηφίσει μέτρα για αυτές τις ομάδες. Γιατί τις βάζετε στο τραπέζι τώρα? Και αυτά τα μέτρα, κύριε Ζαχαρέ, τα έχουμε βελτιώσει αρκετές φορές. Ακριβώς. Εάν δείτε. Ναι, αλλά τα μην αλλάξουμε συζήτηση. Χρόνια, παρόλα τώρα αυτά, μου αλλάζετε όμως, τη συζήτηση, κύριε Γιώγιακα. Δεν αλλάζω. Σας λέω ότι παρόλα αυτά όμως υπάρχουν ακόμη κενά. Υπάρχουν. Πείτε μου ένα κενό. Αγωνίες στην αγορά. Μην και... λέτε γενικώς για αγωνίες. Δεν υπάρχουν αγωνίες γενικές. Έχετε μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν σε διακανονισμό με τα φαντ προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Έχω πρόσφατο παράδειγμα, πριν τρεις μέρες, άνθρωπος ο οποίος έχει η γυναίκα του καρκίνο, του δίνουν για 12 μήνες μια λογική, έναν λογικό διακανονισμό και μετά από ένα χρόνο του λένε να πληρώνει 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, κύριε Ζαχαρέ. Άρα τι υποστηρίζετε? Όποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ανεξαρτήτως κριτηρίων, να πρέπει να κρατάει την πρώτη κατοικία του? Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτό που διαβάζω. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε και τις ευαισθησίες, έτσι, και τη δυνατότητα αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Εμείς... Ναι, ποια είναι η λύση, αυτό σας ρωτάω, συγκεκριμένα θέλω να δεν θέλουμε να, αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν θέλουμε να χάσουν το σπίτι. Μα πάλι τους. Για τις ευάλωτες, νομοθετήσατε, είπαμε, προστατεύονται. Όμως δεν ανταποκρίνονται, κύριε Ζαχαρέ, ακόμη. Μα γιατί δεν θέλετε μου λέτε μία ομάδα που δεν... Θέλετε να σας φέρουμε στο στούντιο ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα? Θέλω να έρθετε προβλήματα. Εσείς, κύριε Γιώγιακα, στο στούντιο. Ξέρετε, από προχθές που ετέθηκε το ερώτημα, ότι δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν θέλω να υπερβάλλω, ανθρώπων που ένιωσαν μία ανακούφιση. Κύριε Γιώγιακα, μην το ρίχνουμε τώρα στην ευαισθησία. Όλοι ευαίσθητοι είμαστε. Να διαλευκάνω τι εννοείται προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω. Ρωτάω λοιπόν ξανά και ξανά. Πρέπει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία όλων των ανθρώπων? Μιλάμε για τις ευάλωτες. Μα για αυτές είναι η τέταρτη φορά που σας το λέω. Για αυτούς νομοθετήσατε όμως. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Μα νομοθετήσατε για αυτούς. Αυτοί προστατεύονται. Νομοθετήσαμε, αλλά όμως δεν εφαρμόζονται. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος δεν τα εφαρμόζει? Δεν τα εφαρμόζουν τα fund και οι services, κύριε Ζαχαρέ. Δεν τα εφαρμόζουν, λέτε? Όχι, βέβαια. Το Υπουργείο απαντά κάτι άλλο, ότι εφαρμόζονται πλήρως. Το Υπουργείο, ταυτόχρονα δίνουμε και τη δυνατότητα στο Υπουργείο. Δεν ήρθαμε εδώ να έρθουμε σε κόντρα με το Υπουργείο και με τον Υπουργό μας, κύριε Ζαχαρέ. Αυτό κάνατε όμως. Όχι, όχι, όχι. Ήρθαμε να βελτιώσουμε κακώς κείμενα. Και μάλιστα, όπως σας είπα και πριν, εμείς νομοθετήσαμε και πάνω σε αυτό το θέμα νομοθετήσαμε 3 και 4 φορές, βελτιώνοντας κάθε φορά παραλήψεις που υπάρχουν στα νομοθετήματά μας. Και αυτή την αγωνία εκφράζουμε για μία ακόμη φορά. Ωραία, πείτε μου, για να κλείσουμε, πείτε μου μία παράλήψη που θέλετε να βελτιωθεί συγκεκριμένα. Θέλουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που όντως έχουν δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα δάνειά τους,
να υπάρχει δυνατότητα. Ποιους ανθρώπους συγκεκριμένα θέλει? Εφόσον έχουμε ελέγξει, και όντως ο εξοδικαστικός το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Ζαχαρέ, έχει δώσει αρκετές λύσεις. Πάνω από 23.000 περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει με αιτήματά τους και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ολοκληρωθεί ο διακανονισμός. Μόνο καλά μου λέτε, κύριε Γιώγιακα. Προσπαθώ να δω πού είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν μου το λέτε. Μου λέτε ότι πάραν καλά, πηγαίνει καλά ο εξοδικαστικός, κάναμε νομοθετήματα, τα γνωρίζω. Παρακολουθώ πολύ στενά το αντικείμενο. Αλλά θέλω να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα συγκεκριμένα. Το ποια πρόβλημα είναι, αφήστε ξεκάθαρο. Να τελειώσω, σας δεν παρακαλώ. Δεν υπάρχει επαφή με τους σέρβισετ, κύριε Ζαχαρέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλοί συνάνθρωποι μας χάνουν το σπίτι τους σε καθημερινή βάση. Και αυτό, χάνουν λοιπόν, συνάνθρωποι μας το σπίτι τους ενώ δεν πρέπει. Βεβαίως, βεβαίως, την πρώτη τους κατοικία. Και δεν πρέπει, λέτε, πρέπει να προστατεύεται ανεξαρτήτως ποιος είναι αυτός. Όχι, δεν είπαμε ανεξαρτήτως. Πείτε μου ποιος είναι που έχει το πρόβλημα πρέπει τότε. Πρέπει όμως αυτοί οι κανόνες να βελτιωθούν κι άλλοι. Κι άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ξεκάθαρα. Πείτε μου έναν κανόνα, σας παρακαλώ τόση ώρα. Πείτε μου έναν σας κανόνα. Σας λέω, μπορώ να σας φέρω πολλούς συμπατριώτες μας. Όχι, δεν θέλω συμπατριώτες. Νομίζω ότι κάνει καλύτερη απάντηση. Θέλω εσείς να έρθετε στο στούντιο. Θέλω εσείς να έρθετε στο στούντιο για να μπορούμε να μιλάμε καλύτερα. Με βεβαίως και θα έρθω στο στούντιο. Από το τηλέφωνο δεν είναι εύκολο. Και μπορώ να σας φέρω και συμπολίτες μας που δάκρυσαν αυτές τις μέρες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημά τους και να μπορέσουν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Θα σας περιμένω στο στούντιο για να κάνουμε εξοπλιστικά αυτή την κουβέντα. Η παραγωγή, παρακαλώ τον κύριο Γιώγιακα, άμεσα στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και έρχομαι στο στούντιο στην κυρία Σοφία Βούλτεψη, είναι υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Συμφωνείτε με όσα είπε ο συνάδελφός σας? Κοιτάξτε, εφόσον έχουμε νομοθετήσει πάρα πολλές φορές και εφόσον, αν χρειάζεται κάθε φορά βελτίωση, το κάνουμε. Γιατί κι εγώ δεν θυμάμαι και εσείς δεν θυμάστε πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε. Θυμάμαι, πάνω από 15. Ναι, και όλες οι κυβερνήσεις. Εμείς έχουμε νομοθετήσει πάρα πολλές φορές. Να πω την αλήθεια, με όλα αυτά που γίνονται αυτόν τον καιρό δεν μπόρεσα να επικεντρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει μία ερώτηση 11 συναδέλφων, νομίζω. Σωστά. Πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οι οποίοι λένε δώσει να, μία... να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Συμφωνείτε εσείς? Κοιτάξτε, τι θα πει. Προστατεύεται η πρώτη αυτό κατοικία με διάφορους τρόπους. Για αυτούς που πρέπει, που είναι αξιοπαθούντες. Προφανώς και αυτούς που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους, προφανώς. Έχει δώσει απάντηση αναλυτική ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα από εκεί και πέρα να πω, δεν έχω εντάξει, μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, δεν είναι και το αντικείμενό σας. Δεν έχω και πολύ στο κείμενο. Εγώ με όλα ανακατεύομαι, αλλά αυτόν τον καιρό έχω πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ ανακατεύομαι πολύ με τα δάνεια, θα σας πω, είμαι από τους πρώτους που έχω πει για τους servicers διάφορες παρανομίες που κάνουν. Κάθε φορά που κάνουν παρανομίες, τους τσιμπάει ο νόμος. Τους τσιμπάει και πληρώνουν πρόστιμα. Άρα, ναι, κάποιες φορές δεν εφαρμόζουν τον νόμο, αλλά δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο. Τους τσιμπάει πολύ νωρίτερα. Τους τσιμπάει την ώρα, για παράδειγμα, που κάνουν τηλέφωνο. Ότι αν σε κάποιον, ναι, γίνεται μια παρανομία, πρέπει επιτόπου να καταγγέλλεται. Αυτό συμβαίνει. Για να μπορεί να επιβάλλεται το πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνω τι αλλαγή νόμου χρειάζεται. Ελπίζω ο κύριος Γιώγιακας να έρθει εδώ να μου το εξηγήσει. Όμως για σας έχω διάφορα. Ήσασταν εδώ και ακούσατε την κουβέντα που έκανα με τον καθηγητή από τα Εμμυράτα, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Έχω μείνει πραγματικά άναυδος με αυτά που άκουσα. Μου είπε ότι αισθάνεται πιο ασφαλής. Διότι εκεί οι Άραβες, στους ομόθρησκούς τους, στους ομόδοξους τους σε κάποιες περιπτώσεις, έχουν και το ίδιο δόγμα δηλαδή, δεν τους επιτρέπουν να μπουν στη χώρα. Καν. Εμείς εδώ πώς την είδαμε τόσο ανθρωπιστές? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Δεν τους επιτρέπουν. Τους επιτρέπουν. Όχι, είπε. Δεν αλλά κάτω κάνουν ελέγχους. Όχι, είπε, δεν δίνουν καθόλου βίζα στους ΣΥΙΤΕΣ. Καθόλου, μηδέν. Α, εννοείται σε αυτούς που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Σε ΣΥΙΤΕΣ, ναι. Προφανώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Τα γνωρίζω την περίπτωση. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Αλλά εμείς, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τώρα. Είμαστε η Ευρώπη. Είμαστε το κράτος δικαίου. Τα δέχομαι όλα αυτά. Εδώ όμως, από τα τελευταία γεγονότα αποδείχθηκε ότι παραέγινε το κακό. Τι θέλω να πω? Ότι εμείς αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε από την πρώτη στιγμή της άφιξης 25 μέρες στέρηση ελευθερίας για να κάνουμε τους ελέγχους που χρειάζονται, υγειονομικούς, ασφάλειας. Χρειάζεται ένας άνθρωπος μέσα στη χώρα σου. Πού ξέρεις ποιος είναι? Και μας κατηγορούν, μας σταυρώνουν. Ποιοι? Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ο ίδιος αυτούς ο ΟΗΕ. Αυτούς γιατί δεν τους σταυρώνουν?
Αυτούς δεν τους σταυρώνουν, γιατί σε αυτούς δεν έχουν, τους έχουν αποδεχθεί να λένε τα πάντα και να κάνουν ελέγχους κτλ. Εδώ μόλις γίνει κάτι, πάει ο ένας, λέει, α, το Συμβούλιο της Ευρώπης είπε αυτό. Α, το ΟΗΕ είπε αυτό. Μα εγώ συμφωνώ. Τους το ξεκαθαρίσαμε έτσι κι αλλιώς, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν 25 μέρες στέρηση της ελευθερίας, γιατί πρέπει να προστατεύσουν τη χώρα. Μα δεν είναι μόνο η στέρηση της ελευθερίας. Μα αυτό είναι, γι' αυτό δεν τους βάζουν μέσα, γιατί έπρεπε να έχουν μία δομή, με έναν τρόπο, να κάνουν αυτό τον έλεγχο. Επειδή δεν έχουν αναπτύξει, σου λέει, άστο τώρα, έχουμε φτιάξει εδώ το κράτος μας, την οικονομική μας ευημερία. Εμείς δεν τους θέλουμε αυτούς. Ναι, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα, στο βάση του οποίου διασταυρώνουμε όλες τις πληροφορίες για κάθε έναν που μπαίνει στη χώρα. Η καταγραφή, εμείς, γι' αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό. Γιατί η Ελλάδα, και βλέπουμε τώρα τη Γερμανία να κάνει ένα U-turn, την τελείως αντίστροφη. Με προλάβατε εκεί, ναι. Αυτό εμείς θα έλεγα. Τόσο καιρό τους λέμε ότι εμείς σηκώνουμε το βάρος της πρώτης εισόδου. Γιατί πρέπει να δούμε. Έχει μία παιδική ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί, μία αφηματίωση, ένα μισό που λεπτό. Υπάρχει επιδημία. Ποιος έχει σχέση θυμόμαστε με τρομοκρατίες. Κάθε φορά όταν γίνονται εκλογές στην Ευρώπη, θυμόμαστε να μιλήσουμε για ακροδεξιά στροφή. Ναι, ναι, ναι. Και ρωτάω το εξής. Είναι ακροδεξιά στροφή ή μήπως οι πολίτες προτιμούν να ζουν σαν τα Εμιράτα από το να ζουν με τον φόβο ότι κάποιος θα ανατιναχτεί δίπλα τους? Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι η ακροδεξιά πραγματικά ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το μεταναστευτικό. Το δημιουργεί ως πρόσχημα. Ειδικά στη Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία δεν έχει καθόλου μετανάστες, η Θουριγκία δεν έχει καθόλου μετανάστες. Δεν πιστεύω ότι βρίσκεται εκεί το αίτιο. Εάν πάμε εκεί, τότε δεν θα βγάλουμε άκρη και δεν θα καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια της έξαρσης της ακροδεξιάς. Η ακροδεξιά θέλει να αλλάξει το πολιτικό μας σύστημα και χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα πότε το μεταναστευτικό, πότε το ένα, πότε το άλλο. Δεν θέλει αυτό. Θέλει να κάνει αυτό που προσπάθησε να κάνει και πριν υπάρχουν μετανάστες. Σωστά. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι τώρα βρήκαμε. Πολύ ωραία. Αφού η Γερμανία μπορεί λοιπόν να επιβάλλει σκληρούς ελέγχους στα σύνορά της, αφού τα που οι διεθνείς οργανισμοί υπάρχουν στη Γερμανία, αφού τα Εμιράτα χωρίς διεθνείς οργανισμούς κάνουν αυτό που κάνουν, εμείς γιατί δεν το κάνουμε? Μισό λεπτό. Γιατί δεν πάμε μόνο μέρος και εμείς να πούμε αυτό που είπε η Γερμανία? Δεν μπαίνει κανείς μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς δεν μπαίνει? Δεν είπε ποτέ κάτι. Δεν τα έκανε κάτι. Περίπου έλα, αυτό. Έλα τώρα. Λοιπόν, να πω ένα πράγμα. Τώρα, γιατί θέλω. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που η Γερμανία κατάλαβε αυτό που της λέμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ότι δηλαδή με αυτά που η ίδια κάνει μέσα στη χώρα της, έχει γίνει ένας πόλος έλξης και ενοχλεί εμάς. Γιατί εμείς τόσο καιρό η Γερμανία και οι άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες μας κατηγορούν γιατί τους στέλνουμε ανθρώπους στους οποίους καταγράψαμε. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ούτε στις πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς ροές. Μία είναι η ροή, μπήκε στο έδαφος της Ευρώπης. Θα το αντιμετωπίσεις σαν να είναι Γερμανία. Δεν μπορεί η Λέσβος, εγώ δεν ρωτάω, είναι κάτι πώς άλλο. Πώς η Γερμανία μπορεί να αποφασίζει πόσο κλειστά θα είναι τα σύνορα, λοιπόν, εμείς όχι? Όχι. Εμείς, θα πω το εξής. Εμείς έτσι κι αλλιώς το φράχτη τον κλείσαμε. Το φράχτη, ένα κομμάτι. Στα Χερσαία θα κλείσει. Στα Χερσαία θα κλείσει. Μισό λεπτό, γιατί αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Δεν τα αφήνω να πέφτουν έτσι κάτω. Τι εννοείται θα κλείσει? Θα κλείσει. Θα υπάρχει ο φράχτης ολόκληρος παντού, σε όλο το μήκος. Προχωράει. Ναι, προχωράει. Πότε θα τελειώσει? Καλά, θα τελειώσει σύντομα. Θα τελειώσει το επόμενο έτος. Δεν έχω οπωσδήποτε αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα από αυτού. Μέσα στο 25 θα είναι φράχτης. Θα τελειώσει ο φράχτης, προχωράει και θα τελειώσει. Καλά, θα μπαίνουν από τα νησιά. Λοιπόν, λέω τώρα, εμείς, ακούστε, ποιο είναι το θέμα μου εμένα. Και εμείς θα συζητάμε για το να κάνουμε pushbacks. Ακριβώς. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή αυτό που πήγε να κάνει δεν το έκανε. Δηλαδή είπε θα κλείσει τα σύνορα. Το πρόβλημα ποιο είναι, με οικονομικά ασχολείσαι. Η Γερμανία είναι η καρδιά της Σέγγεν. Σωστά. Έτσι, τη Σέγγεν τη φτιάξαμε να κυκλοφορούν ελεύθερα άνθρωποι και προϊόντα. Σωστά. Αν είναι όπως είπε και ένας Γάλλος. Μπαίνω, λέει, στη Γερμανία από τη Γαλλία με το ωραίο μου γαλλικό διαβατήριο και τη Mercedes μου και είμαι ξανθός. Δηλαδή, για να φτάσω στο άλλο άκρο. Και τι βρίσκω, λέει, μπροστά μου σε αυτή την Ενωμένη Ευρώπη? Έναν Γερμανό αστυνομικό με το οπλοπολιβόλο να με στοχεύει. Μπράβο σας, λέει, ωραία τα καταφέρατε στην Ευρώπη. Ναι, αλλά λοιπόν, προφανώς κάποια ανάγκη τους οδηγεί. Δεν τους οδηγεί καμία. Άκου. Γιατί αυτή η ανάγκη? Η πολιτική είναι η τέχνη του προβλέπει. Δεν τους οδηγεί καμία ανάγκη. Έχουν κάνει μία εκτίμηση ότι η ακροδεξιά προκλήθηκε από αυτό, ενώ η ακροδεξιά το χρησιμοποίησε αυτό ως όχημα. Όμως η βλάβη την οποία θα υφίσταντο αν έκλειναν πραγματικά τα σύνορα θα ήταν τόσο μεγάλη για την γερμανική οικονομία που πλέον η ακροδεξιά
θα φούντωνε για άλλο αίτιο, για τη φτώχεια. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ούτε ότι η φτώχεια είναι αυτή η οποία οδηγεί στην ακροδεξιά. Πάντα τα άκρα τροφοδοτούνται από τη φτώχεια. Τροφοδοτούνται θεωρητικά. Γιατί οι πιο πλούσιες περιοχές ψηφίζουν τα άκρα. Από ό,τι έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γιατί αν ήταν έτσι, οι φτωχοί δεν θα πολέμαγαν τους Ναζί και το φασισμό. Ψηφίζει Κουκουέ και Φυσιά, ας πούμε. Δεν ξέρω, κάτι ψηφίζει σχετικό πάντως. Λοιπόν, κάτι ψηφίζει σχετικό. Έτσι. Λοιπόν, για όχι όλοι, όλοι δεν λέω αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς τόσα χρόνια λέμε στη Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε, γιατί όλη η ιστορία αυτή προέρχεται από την απλή αναλογική στα μάτια. Κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε μια κυβέρνηση συνασπισμού, κάνει ο ένας τον άλλον υποχωρήσει το μεταναστευτικό. Όταν ήταν η κυρία Μέρκελ, οι δύο τελευταίες της κυβερνήσεις, τι έκαναν ουσιαστικά για να μπορέσουν να κάνουν με τους σοσιαλδημοκράτες που πιέζονταν από την αριστερή τους πτέρυγα, έκανε παραχωρήσει το μεταναστευτικό. Μετά έρχονταν και την πίεζαν από τα δεξιά οι χριστιανοκοινωνιστές του κυρίου Ζεχόβερ, προσπαθούσε να κερδίσει κάτι. Τότε ήταν το 17-18, να θυμίσω, που ζήτησε από τον κύριο Τσίπρα να εφαρμοστεί ξανά το Δουβλίνο στην Ελλάδα, το οποίο ήταν αναστολή, σε αναστολή από το 2011 λόγω της οικονομικής κρίσης, για να μας φέρουν... Για να μας φέρουν πίσω, ναι, τους μετανάστες. Ναι. Και είπε τότε ο κύριος Τσίπρας, για να κάνει κυβέρνηση, λέει, πρέπει η Γερμανία να έχει σταθερότητα, ξέρω εγώ, είχε γίνει πλέον μερκελιστής, ναι, ναι, από ό,τι καταλάβαμε. Εντάξει, λέει, δεν θα πάθουμε τίποτα αν μας επιστρέψουν μερικούς. Τους λέμε λοιπόν τόσα χρόνια. Όταν σε έναν άνθρωπο που εσύ έχεις πάρει όλους του 15-16 και έχεις εξυπηρετήσει τον κύριο Τσίπρα και την οικονομία σου, λες. Τώρα τους έχεις νομιμοποιήσει όλους. Όταν όλοι όσοι περνάνε από την Ελλάδα έχουν ένα συγγενή στη Γερμανία. Του λες, κάτσε εδώ να δουλέψεις, έχουμε αγροτικά θέματα κτλ. Όχι, η Γερμανία σου λέει. Όταν λοιπόν του ανθρώπου αυτού του λες ότι θα πας στη Γερμανία, έχεις και ένα συγγενή σου να μείνεις τον πρώτο καιρό, θα πάρεις επίδομα. Πρόσεξε. Αν εργάζεται κάποιος στη Γερμανία, παίρνει 1.400 ευρώ. Mm-hmm. Αν δεν εργάζεται, παίρνει 2.000. Άρα δεν εργάζεται. Δεν εργάζεται κανείς. Διαμαρτύρονται οι ίδιοι εργαζόμενοι, πρόσφυγες και μετανάστες. Λοιπόν, θα έχεις αυτό. Θα έχεις ηθαγένεια. Προσέξτε. Γιατί λέω, δεν μας ακούγανε. Τώρα είμαι ευχαριστημένη που μας ακούνε. Το 23 κάναν ρεκόρ πολιτογραφήσεων. Γιατί μετά ήρθε η άλλη κυβέρνηση των φαναριών που κάνανε καινούρια συμφωνία και ήταν η συμφωνία 177 σελίδων που δεν έλεγε πουθενά για Δουβλίνο, έλεγε ότι θέλουν να σταματήσουν τα pushbacks, ότι η μετανάστευση είναι απόλυτα φυσιολογική και δεν αποτελεί λόγο για συναγερμό, ότι πρέπει να υπάρχει δέσμευση για να σταματήσουν οι ταλαιπωρίες των μεταναστών, δέσμευση ότι ο Frontex θα αλλάξει την εντολή του, το mandate του και θα κάνει και διασώσεις, δηλαδή εκτός από επιτροπή καλωσορίσματος προς τον Ελληνικό. Ολοκληρώστε, κυρία Βούλτεψ, έχω λοιπόν, δύο θέματα που θέλω να συζητήσω. Όταν λοιπόν του δίνεις του άλλου, θέλω να πω το εξής, του δίνεις επιδόματα. Ηθαγένειες. Επανενώσεις οικογενειών, ρεκόρ επανενώσεων οικογενειών. Λογικό είναι. Δηλαδή, κι εσύ κι εγώ, αυτό θα κάνουμε. Άρα, ποιος θα μας επιστρέψει που λοιπόν, τους έδωσε ηθαγένεια. Δεν θα επιστρέψει κανένα. Δεν θα επιστρέψει. Πώς το λέτε, αυτή λέει. Καλά. Εντάξει. Ποιον να πιστέψουμε εμείς. Λοιπόν, θα πω κάτι. Η Γερμανία είναι αξιόπιστη. Δεν ξέρω, από όλα αυτά δεν ξέρω. Λοιπόν. Έτσι λέει ο κόσμος, τη Γερμανία είναι αξιόπιστη. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα σας είπα όλα αυτά. Ωραία, δεν θέλω να πω άλλο, γιατί η Γερμανία κάνει μία ακόμα προσπάθεια. Πάντως να ξεκαθαρίσω ότι οι επιστροφές δεν μπορούν να γίνουν, γιατί για να γίνουν επιστροφές, καταρχήν η Γερμανία έχει το άρθρο 16β του συντάγματός της, που λέει ότι όποιος εμφανίζεται στα σύνορά του, στα σύνορά της πρέπει να ζητάει άσυλο, να μπορεί να ζητήσει άσυλο, και αυτό το καταστρατηγείται κάπως τώρα, γι' αυτό και δεν το κάνανε τελικά. Γιατί πάρα πολλές χώρες στον περίοδο της ναζιστική περίοδο έδωσαν άσυλο σε Γερμανούς αντιναζί. Άρα λοιπόν. Τέλος, κυρία Βούλτεψ, να προλάβω και τα άλλα θέματα. Λοιπόν, ξαναέρχομαι στο φράχτη. Άκουσα το Βελόπουλο να λέει ότι αύριο το πρωί βρίσκει κονδύλι ένα δισευρώ. Γιατί τελικά θα το πληρώσουμε μόνοι μας, θα μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε, μας έδωσε την απάντηση όταν ζητήσαμε τα χρήματα, δεν χρηματοδοτούμε φράχτες. Γιατί ήταν στη φάση του δικαιωματισμού. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά εμείς δεν το πληρώσουμε. Εμείς τους είπαμε, εμείς θα πληρώσουμε γιατί είναι η ασφάλεια της χώρας μας. Για μας είναι σημαντικό. Δεν είναι κάθε χώρα, είναι η ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι επαναφέρω το αίτημα
Πού βρίσκει ο Βελόπουλος τώρα, η ακροδεξιά. Δεν είναι σε θέση να κάνει τίποτα. Μην επεκτείνεστε όμως, γιατί. Μα τώρα βρήκε ο Βελόπουλος ένα δις, φέρτο. Έτσι λέει. Ωραία, φέρτο. Εγώ ρωτάω, θα τα πληρώσουμε εμείς ή θα μας τα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα τα πληρώσουμε οπωσδήποτε. Το αίτημα παραμένει ενεργό, ναι, εφόσον φυλάσσουμε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας δώσουν τα χρήματα. Πιστεύω ότι θα αρχίσει τώρα αυτή την περίοδο, είναι η Ουγγαρία πρόεδρος. Την άλλη περίοδο θα είναι η Πολωνία. Μετά θα είναι η Κύπρος. Έχουμε μια καλή συγκυρία να κάνουμε το σωστό για το μεταναστευτικό και όχι, να πάρουμε με τόσες παλινοδίες. Ωστόσο, σας λέω και πάλι, το βασικό μας θέμα δεν είναι αυτό. Εμείς το βάζουμε για να τους δείξουμε ότι εφόσον εμείς το βάζουμε, έχουμε έξοδο ως κράτος. Εντάξει, μας πληρώνουν πολλά στο κάτω-κάτω. Ό,τι βλέπετε, όλα τα λιμενικά. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Θα τα πληρώσουμε εμείς ή αυτοί. Αν δεχθούν να τα πληρώσουν, έχει καλώς. Αλλιώς. Αν δεν δεχθούν, εμείς. Ναι, φυσικά. Πώς θα γίνει, η χώρα μας δεν πρέπει να προστατευτεί. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί αυτό τόσα δεν προστατεύουμε. Όμως, είναι αν η χώρα μας χρειάζεται να αγοράζει luxury goods, που λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Αν στο δικό σας Υπουργείο αγοράσατε χαλιά, και αν όχι, γιατί. Εμείς. Κοιτάξτε, δεν είναι το ίδιο Υπουργείο. Εμείς είμαστε διαφορετικό. Έχω χαλάκια. Εμείς. Περσικά. Όχι. Προσευχής που φέρνουν πολλές φορές για να ευχαριστήσουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κτλ. Ναι, όχι, δεν είναι περσικά. Μην ανησυχείς. Αλλά το Υπουργείο Τουρισμού. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί νομίζω τώρα έχουμε πάει στην υπερβολή. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι ένα Υπουργείο Βιτρίνας. Το οποίο, εντάξει, πρέπει να είναι. Γιατί τα πιο πολλά κτίρια, μην κοιτάτε το δικό μας κτίριο, είναι καινούριο. Πολύ. Δεν ήθελε να πάει κανείς αυτό. Ναι, δεν ήθελε να πάει κανείς γιατί είναι μακριά από το κέντρο και τα γνωστά. Αλλά το Υπουργείο Τουρισμού είναι πιο παλιό. Εντάξει, δεν είχε κάνει δεν ποτέ μια. Παλιό. Θυμάμαι να κενήσει με χρυσά πόμολα πρόσφατα επί κυβερνήσεων. Δεν είχε κάνει ποτέ. Ναι, όχι σχετικά, πριν από την κρίση. Ναι, λίγο πριν την κρίση. Δεν είχε κάνει από τότε καμιά ανακαίνιση. Είναι η βιτρίνα μας, έρχονται ξένοι οι οποίοι θα κλείσουν κρουαζιέρες, πράγματα. Και αν πατήσουν σε περσικό χαλί θα κλείσουν καλύτερα. Εντάξει, βρε παιδί μου, τώρα κάνετε μια κριτική, ας πούμε. Προσπαθούσα να σου πω κάτι πιο σημαντικό και δεν μ' άφηνες για να μου πεις. Μου τα είπατε τα σημαντικά, μην γκρινιάζετε, κυρία. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω, θέλω να πω κάτι ακόμη. Ότι για μένα, για μας, το σημαντικό είναι ότι πλέον συνεργαζόμαστε με τη Γερμανία. Αντιλήφθηκε και παραδέχθηκε το λάθος να κάνει, να επιρρύπτει τις ευθύνες στην Ελλάδα. Ενώ ουσιαστικά τους λέμε τόσα χρόνια ότι όλοι αυτοί που προσκαλείτε εσείς με όλα αυτά που παρέχετε περνάνε από πάνω μας και μας καταπονείτε. Λιμενικό, αστυνομία, στρατό, υγειονομικό, νοσοκομεία. Μας τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται καταπώνηση προσωπικού και μέσων, γιατί εμείς μπορεί αυτά τα σκάφη του λιμενικού να χρησιμοποιήσουμε να πιάνουμε ναρκωτικά, ξέρω εγώ. Ναι. Κυρία Βούλτεφ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας συνιστώ να παραμείνετε, διότι και εσείς, κυρίες και κύριοι, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα υποδεχθώ τον Δήμαρχο Καρπενησίου. Σπάνια παρουσιάζω τόσο καλής ποιότητας ειδήσεις. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε αγγελία για οικογένειες που θέλουν να μεταναστεύσουν στην Βρετανία. Τους έδωσε για κάποια κίνητρα και τον έχουμε εδώ να μας πει πώς η πρώτη οικογένεια εγκαταστάθηκε. Και μπράβο του, σε λίγο εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και θα πάμε στο Καρπενήσι, διότι ακούγαμε μέχρι τώρα ή διαβάζαμε περισσότερο σε διάφορα sites για πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, της Νότιας Ιταλίας, όπου τα χωριά ερημώνουν. Εκεί λοιπόν οι τοπικές κοινότητες χαρίζαν σπίτια με ένα ευρώ ενδεχομένως σε ανθρώπους προκειμένου να μετακομίσουν εκεί και κάπως να ενισχυθεί ο τοπικός πληθυσμός. Προφανώς θα έβρισκε μιμητές στην Ελλάδα. Συνήθως οι μιμητές στην Ελλάδα γίνονται μόνο για τα μάτια του κόσμου. Εδώ έχουμε την φοβερή εξαίρεση. Ο κύριος Χρήστος Κακαβάς είναι δήμαρχος Καρπενησίου. Δεν έβαλε απλώς την αγγελία. Το υλοποίησε κιόλας και η πρώτη οικογένεια εγκαταστάθηκε εκεί. Γεια σας, κύριε Κακαβά, πώς είστε? Καλησπέρα σε εσάς και τους διαθέατές σας. Όλα καλά. Εσείς? Στο Καρπενής τι θερμοκρασία έχει? Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 15, το βράδυ πέφτει κάτω από 10. Α, φαντάζομαι στο Βελούχι τώρα θα πηγαίνει κοντά στο 0 το βράδυ. Λίγο είναι σκληρά, αλλά το καλοκαίρι έχει πολύ δροσιά και όταν τα μεγάλα αστικά κέντρα γίνονται ασφυκτικά υπάρχει μια όαση δροσιάς εδώ, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πείτε μου γιατί
Βάλατε αγγελία καταρχήν. Το Καρπενήσι είναι μια περιοχή που έχει κόσμο, έτσι δεν είναι? Το Καρπενήσι και τα χωριά του έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο ακουμπάει όλη την περιφέρεια, προφανώς και εμάς, δείκτες από τον... από το 2011, από την απογραφή σε σχέση με το 2021, μας έχουν μειωμένους κατά 13%. Νομίζω είμαστε οι πρωταθλητές σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Τα χωριά του Καρπενησίου ειδικά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ενδεχομένως να ακούσαν και την προλαλή σας να επισκεφτούν τα χωριά ο κόσμος. Φέτος δηλαδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αλλά τους χειμερινούς μήνες τα περισσότερα σπίτια είναι κλειστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επομένως είναι το δημογραφικό, και όπου σταθώ και όπου βρεθώ αυτό φωνάζω, ιδιαίτερα στην κεντρική κυβέρνηση που έχει πολλά εργαλεία για να δώσει κίνητρα για να αποκεντρωθεί. Ωραία. Η χώρα. Εσείς βάλατε τώρα, μια αγγελία. Όσον αφορά τη Φουρνά. Και η αγγελία αυτή τι κίνητρα δίνει στον κόσμο? Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι ήταν μια πρωτοβουλία της δασκάρας του χωριού και του ιερέα και εμείς είμαστε αρρωγοί σε τέτοιες προσπάθειες. Ήταν αγγελία για εργασία, για διαμονή, και ήμασταν τυχεροί διότι ήρθε μια οικογένεια με 6 μέλη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το νηπιαγωγείο είχε 0 παιδιά και το δημοτικό 2 και του χρόνου θα ήταν 1. Αυτή είναι η οικογένεια. Σε ποιο χωριό που αυτά από όλα? Που... Φουρνά Ευρυτανίας. Στα Φουρνά Ευρυτανίας. Και από, αναρτήσεις που βλέπω από την οικογένεια, ιδιαίτερα τη μαμά, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Τους αγκάλιασε ο κόσμος, όλο το χωριό. Ωραία, πείτε μου τι τους δώσατε για να έρθουν. Πώς τους δελεάσατε? Καταρχήν στέγη. Δωρεά ενός χωριανού, δωρεάν στέγη. Εμείς ως Δήμος Καρπενησίου τώρα έχουμε μια βεντάλια από εργαλεία, όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο είναι ήδη πρώτης ανάγκης μια φορά το μήνα και κρέατα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα σε έκτακτες περιπτώσεις. Έχουμε το κέντρο κοινότητος για αιτήσεις σε επιδόματα, διάφορα προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ, αιτήσεις για τέτοιες οικογένειες καυσόξυλων και πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα, καθώς και μια προνομιακή τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Άρα απευθύνεστε μόνο σε άπορες οικογένειες ή τέλος πάντων σε πολύ χαμηλού εισοδήματος? Όχι βέβαια, είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Υπάρχουν και άλλες και οικογένειες ενδιαφερόμενες. Απλά πρέπει να ακολουθούμε σίγουρα βήματα ώστε να μην απογοητεύσουμε κάποιον άνθρωπο. Όταν έρθει εδώ και δώσουμε κάποια κίνητρα στο να αποκεντρωθεί η χώρα και να γεμίσουν τα χωριά μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούν να βιοποριστούν. Και πόσες οικογένειες μπορούν να έρθουν τώρα? Μας βλέπει, ας πούμε, τώρα ο κόσμος και κάποιοι σκέφτονται τι ωραία πάνω να ζήσουν στο Καρπενήσι. Αν μαζευτούν αύριο 1000 άτομα που θέλουν να έρθουν εκεί, μπορείτε να τους υποδεχτείτε? Προφανώς δεν μπορούμε στο συγκεκριμένο χωριό, αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και όρεξη και στα υπόλοιπα χωριά. Και το διερευνούν και οι υπόλοιποι όσον αφορά τη στέγη, τα διαθέσιμα σπίτια και την εργασία. Αλλά ήθελα να τονίσω αυτό, να κάνω μια έκκληση και στα αρμόδια υπουργεία από το κανάλι σας, να μπορούν να μας δώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους κίνητρα ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε τέτοιου τύπου οικογένειες. Όσον αφορά τη στέγαση, τη σύντηση, τη διατροφή, τη διαμονή, την εργασία ενδεχομένως, να επιδοτηθεί η εργασία ώστε να μπορούν και αυτές να σταστούν τα πρώτα βήματα. Η εγώ είμαι σίγουρος, γιατί είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι εδώ. Έχει 6 παιδάκια, 6. Τα 3 είναι στο δημοτικό, 3 στο δημοτικό, 1 στο γυμνάσιο λύκειο και 1,5 χρονών. 6 παιδάκια. Να έχουν ζωή, να έχουν τα παιδάκια. Και οι γονείς με τι απασχολούνται? Γιατί υποθέτω ότι έχουν έρθει εκεί, έχουν δωρεάν στέγη, με κάτι πρέπει να απασχολούνται κιόλας. Αυτό ήθελα να πω πριν, τους έχει αγκαλιάσει όλη η τοπική κοινωνία, τους βοηθάει. Ταυτόχρονα υπάρχει και πολύ εθελοντισμός, δηλαδή ενδεικτικά θα σας πω, λογιστές μου είπαν οι ίδιοι δωρεάν να παρέχουμε τις υπηρεσίες, να κάνουμε στα παιδιά το επίδομα, το Α021 και όλα αυτά. Αλλά τους έχει αγκαλιάσει ο Δήμος, τους έχει αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο πατέρας ήταν στη Γερμανία, είναι σεφ στο επάγγελμα. Και η μητέρα είναι κομμότρια. Εκεί υπάρχουν τώρα πάρα πολλά εστιατόρια λόγω του τουρισμού, οπότε υποθέτω ότι μια χαρά θα βρει δουλειά ο άνθρωπος. Και αυτό, και η Φουρνά φημίζεται για το δάσος και την ξυλία της. Έχει το καλύτερο ξύλο σε όλη την Ευρυτανία. Άλλη οπότε, οικογένεια υπάρχει. Ενδεχομένως...
στο pipeline που λένε και στην ορεινή Βρετανία ή όχι? Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι τώρα αρκετοί. Θέλουμε να λύσουμε τα θέματα της στέγης αυτή τη στιγμή, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Κυρία Κακαβά, όταν το ζήτημα της στέγης είναι το πιο σημαντικό. Όταν θα είστε στην Αθήνα, ξέρω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τρομερές ανάγκες και είστε συνεχώς εκεί, αλλά υποθέτω ότι επισκέπτεστε και την Αθήνα για να κάνετε επαφές με την κεντρική κυβέρνηση. Θα ήθελα να σας έχω μια μέρα εδώ στο στούντιο να συζητήσουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα. Μπράβο και πάλι για την πρωτοβουλία. Μπράβο που υπήρχε αποτέλεσμα. Γιατί οι πρωτοβουλίες βλέπω κατά καιρούς, αλλά συνήθως γίνονται μόνο και μόνο για να γίνουν. Εσείς είχατε και αποτέλεσμα και μπράβο σας. Ελπίζω να βρει και μιμητές αυτή η κατάσταση. Και τέλος πάντων, σπίτια τα οποία μένουν κενά για δεκαετίες μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες και να δώσουν και τη ζωή στην Ήπεθρο, που πραγματικά και τη χρειάζεται η Ήπεθρος, τη χρειάζετε κι εσείς, γιατί όσο συρρυκνώνει το πληθυσμό, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, ο κύριος Χρήστος Κακαβάς, θα τον έχω εδώ μια μέρα όταν θα έρθει στην Αθήνα. Να είστε καλά, κύριε Κακαβά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί όπως κάθε μέρα Τάξης Χατζής με εκλεκτούς καλεσμένους. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο εδώ στις 7. Γεια σας.